Συναδέλφοι και συνάδελφοι, είμαστε εδώ σήμερα εργατικά σωματεία. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, Φοιτητική Σύλλογη, Σωματεία Αυτοαπασχολουμένων, οι ΟΓΕ και φορείς του Λαϊκού Κινήματος, όλοι εμείς που αποτελούμε την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη Συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ για τις βάσεις. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε με το εξής. Με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στον Τραμπ, ότι είμαστε, λέει, ο πιο αξιόπιστος και προβλέψιμος σύμμαχος των ΗΠΑ. Γιατί αυτό, συναδέλφοι, συνάδελφοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, χρειάζεται να απασχολήσει κάθε λαϊκό σπίτι. Ποια να είναι άραγε τα ωφέλη από μια τέτοια συμμαχία και για ποιους? Μήπως το διάγγελμα του πότε διαβολικά καλού και πότε αξιόπιστου συμμάχου για περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή δεν μας φέρνει πιο κοντά στο κίνδυνο μιας γενικευμένης ανάφλεξης? Μήπως το γεγονός ότι έχουν όλες οι κυβερνήσεις μετατρέψει την Ελλάδα σε αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με στρατιωτικές βάσεις απ' άκρη σ' άκρη, δεν έχει το κίνδυνο να γίνει χώρα στόχος για αντίπεινα? Μήπως οι προσδοκίες για κομμάτι από τη μοιρασιά της Λίας στην περιοχή, για την οποία συμφωνούν όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, αφορά άραγε το λαό? Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται για να καλυτερέψει η ζωή μας. Αντίθετα, κερδισμένοι από τέτοιες λικοσυμμαχίες βγαίνουν όσοι μας ξεζουμίζουν σε καιρό ειρήνης, όσοι με ευκολία θα στείλουν εμάς και τα παιδιά μας να σφαχτούμε με άλλους λαούς για να κάνουν στη συνέχεια τα μονοπόλια ανενόχλητα τη δουλειά τους, ανοικοδομώντας τα ερείπια ή αναδιαμορφώνοντας τους δρόμους εμπορίου και ενέργειας. Αυτό το σκοπό έχει η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας, που μας φέρνει σε ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στα υπερελεστικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σκοπό ακριβώς εξυπηρετεί η Συμφωνία για τις Βάσεις, που μετατρέπει τη χώρα σε απέραντο δολοφονικό ορμητήριο και αποστολή στρατευμάτων εκτός συνόρων. Σε αυτή όμως τη λογική, για να το προσέξουμε αυτό, προωθούν και τον αγωγό EastMed με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Κύπρο και άλλα κράτη, θέλοντας να εξασφαλίσουν ακόμα περισσότερα κέρδη για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει στην περιοχή. Κανείς από εμάς να μην ξεγελαστεί από την κοκορομαχία όσων θεωρούν πολύ πετυχημένη την επίσκεψη Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ ή των άλλων που μιλούν για φιάσκο και για διάψευση προσδοκιών. Και οι μεν και οι δε δεν μιλούν από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Η απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική των ΗΠΑ, που εμπλέκει τον ελληνικό λαό σε μεγάλες περιπέτειες, πρέπει το δίχως άλλο να καταδικαστεί από κάθε εργαζόμενο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η λαϊκή πάλι για να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ, και να κλείσουν τώρα άμεσα τη βάση της Σούδας και όλες τις αμερικανονατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα. Να μην χρησιμοποιηθεί η χώρα μας ως ορμητήριο πολεμικών επεμβάσεων. Να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από νατοϊκές αποστολές και εν τέλει να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτή την υπόθεση, τα συνδικάτα και φορείς του λαϊκού κινήματος που είμαστε σήμερα εδώ, θα κάνουμε σε αυτήν εδώ τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να ξεσηκώσουμε το λαό για να βάλει το δικό του στίγμα στις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό κάνουμε ευθέως. Αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει τη συμφωνία στη Βουλή σε μεγάλο λαϊκό συλλαλητήριο, καλεί εδώ η Επιτροπή Αγώνα, εφόσον η κυβέρνηση το φέρει στη Βουλή. Αυτά, τώρα θα πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να επιδώσει μια αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Αγώνα την διαμαρτυρία μας αυτή, τη θέση μας αυτή, να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία, και θα συνεχίσουμε ενημερώνοντας κάθε χώρο δουλειάς, κάθε γειτονιά, με ευθύνη των φορέων που συμμετέχουν εδώ στην Επιτροπή Αγώνα,
για τη δράση μας το επόμενο διάστημα για το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Ευχαριστώ.